Άμνεξελα Studios για άλλη μια φορά. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για εσάς, φίλε μου Zenovers. Καλησπέρα και από Zenovers. Φίλε μου Mythgor, εν έτη 2022 μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα smartwatch για την αρτηριακή μας πίεση? Αυτό είναι τώρα, μερικοί λένε ναι, μερικοί λένε όχι, και αυτό θα το δούμε στην πορεία τώρα, σε αυτό το βιντεάκι που φτιάχνουμε. Τι μπορούν να κάνουν κάποια smartwatch διαφόρων κατηγοριών και διαφορετικές μάρκες, για να δούμε πού βαδίζουν, σε ποια σημεία και τι αποκλίσεις έχουν. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ένα βίντεο, ένα συγκριτικό έτσι, για να τα τεστάρουμε, να τα δούμε. Μεταξύ των δύο κορυφαίων αυτή τη στιγμή ρολογιών που έχουν το χαρακτηριστικό να μετράνε την αρτηριακή πίεση, και αυτά τα δύο κορυφαία είναι το Samsung Galaxy Watch 4 και το Huawei Watch D, με διαφορετικό τρόπο όπως σας είχαμε πει στο review του Watch D. Και έχουμε και ένα smartwatch, το Tank Mi 1 της Cosped, που είχατε δει και το review, το οποίο ανήκει σε μια άλλη κατηγορία βέβαια, ανήκει στην κατηγορία των ανθεκτικών ρολογιών, το έχουμε και στο κανάλι μας, μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε, σε αντοχή πιο πολύ, για αντοχή πιο πολύ το έχουν κατασκευάσει η Cosped, αλλά το έχουν βάλει και αυτή τη ρύθμιση να μπορεί να μετράει αρτηριακή πίεση. Τώρα βέβαια τις τιμές θα τις δούμε, τι μπορεί να κάνει παρακάτω. Ναι, δεν είχαμε στο μυαλό μας να το βάλουμε στο παιχνίδι στην αρχή, αλλά αφού το κάναμε review, λέμε για να δούμε και ένα πιο ρολόι οικονομικό, ναι, πιο οικονομικό. Έτσι, γιατί δούμε, τι μπορεί να κάνει, έτσι από περιέργεια. Ναι, γιατί τα άλλα παίζουν από 200 κάτι ευρώ και, πάνω, φτάνουν τα 340 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Και έχουμε και το πιεσόμετρο της Omron εδώ πέρα, για να δούμε πόσο έχουν απόκληση από ένα πιεσόμετρο και πόσο έχουν πέσει μέσα σε αυτό που μετράνε. Πάμε να δούμε τώρα, ξεκινώντας με το Samsung Galaxy Watch 4.